ο Χωρικός και το Αϊδόνι. Όλη μέρα είχε δουλέψει σκληρά ο Χωρικός και το βράδυ έπεσε νωρίς να κοιμηθεί. Δεν κατάφερε όμως να κλείσει μάτι από το γλυκό τραγούδι του Αϊδονιού που κελαϊδούσε όλη νύχτα. Και τόσο ενθουσιάστηκε από το τραγούδι του Αϊδονιού που το άλλο βράδυ του έστησε παγίδα και το έπιασε. «Τώρα που σε έπιασα πουλάκι μου», του είπε, «θα σε βάλω στο κλουβί και θα μου κελαϊδάς κάθε βράδυ». «Μα εμείς δεν κελαϊδούμε ποτέ στη σκλαβιά», αποκρίθηκε το Αϊδόνι. «Αν με βάλεις σε κλουβί θα αρρωστήσω και θα ψοφήσω. Κι έτσι δεν θα με ξανακούσεις πια ποτέ να κελαϊδώ». «Α, τότε θα σε ψήσω και θα σε φάω», είπε ο Χωρικός. «Έχω ακούσει πως το Αϊδόνι ψητό είναι σπουδαίος μεζές». «Κάνε μου τη χάρη να μην με σκοτώσεις», του είπε το Αϊδόνι. «Αν με αφήσεις ελεύθερο, θα σου πω τρεις μεγάλες αλήθειες που αξίζουν πολύ περισσότερο από το φτωχό κορμάκι μου». Τότε ο Χωρικός άφησε το πουλάκι ελεύθερο και αυτό πήγε και κάθισε στο κλαδί του απέναντι δέντρου. «Μη φεύγεις», φώναξε ο Χωρικός. «Πες μου πρώτα τις τρεις αλήθειες που μου υποσχέθηκες. Μην πιστεύεις ποτέ όσα σου τάξει ένας δεσμότης. Ό,τι έχεις στα χέρια σου μην τα αφήνεις. Και ποτέ μην κλαις ότι έχασες για πάντα», είπε τα Αϊδόνι και πέταξε μακριά. Επιμήθειον. Πρόσεχε για να μην χάσεις ό,τι κατέχεις.